Η θερμική κάμερα της πυροσβεστικής εντοπίζει νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Ηράκλειο. Κρίμα, δυστυχώς, τη χάσαμε. Λίγα λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα, φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Πάρου καταλήγει σε τραγωδία. Στο σημείο σπέβδει πυροσβεστική δύναμη αλλά και ασθενοφόρο που μεταφέρει την ηλικιωμένη γυναίκα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς για την 73χρονη γυναίκα ήταν πολύ αργά. Είχαμε χωριστεί σε δύο ομάδες. Η μία είχε το ρόλο να κάνει τις κατάσβεσεις και η άλλη έρευνα για το άτομο που μας είχαμε τις πληροφορίες. Όντως βρήκαμε μία γυναίκα χωρίς τις θύσεις της, την οποία και παράλευε το ΕΚΑΒ. Μύριζε καμένο πλαστικό. Πήραμε την πυροσβεστική, αυτά. Κάτοικος εδώ της περιοχής. Ναι, ακριβώς από πάνω μένω. Κοιτάζουμε το μπαλκόνι και έβγαινε καπνός. Έχει το γιος μου, σπάει το τζάμι και έβγαινε φωτιά και πήραμε την πυροσβεστική. Αυτό είναι το σπίτι της άτυχης Αργυρός, της ηλικιωμένης γυναίκας που απόψε έχασε τη ζωή της. Οι γειτονές της μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνη. Παγωμένοι οι κάτοικοι της περιοχής δεν μπορούν να πιστέψουν το χαμό της γειτόνισσάς τους, παρακολουθώντας με κομμένη ανάσα την πυροσβεστική επιχείρηση. Τη γνωρίζουμε όλη τη γειτονιά, δυστυχώς άσχημο τέλος. Φτωχιά γυναίκα ήταν. Εδώ έτρωγε, σφέραμε φαγητό από την εκκλησία. Καλή γυναίκα ήταν. Ναι, αυτή η κυρία έμενε πάρα πολλά χρόνια εδώ, ήταν ηλικιωμένη. Έχει δύο παιδιά στον Πειραιά, μια κόρη και ένα γιο. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διερευνά με προσοχή τις συνθήκες της τραγωδίας.